Πριν αρχίσει αυτό το βίντεο, θα ήθελα να ζητήσω συγγνώμη άμα δεν μπορείτε να καταλαβαίνετε τι λέω και άμα ακούγαμε λες και έχω πεθάνει. Ναι, απλά τράβηξα τελευταίο αυτό το βίντεο πριν ξυπνήσω, ναι, αφότου ξυπνήσω και ναι, γι' αυτό ακούγαμε έτσι. Οπότε, sorry, γενικά ξαναλέω άμα δεν ακούτε κάτι, ακούγαμε λες και έχω πεθάνει. Οπότε, ναι. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο. Σε αυτό το βίντεο θα κάνουμε το tour του Ultra Factory Tycoon. Ας ξεκινήσουμε. Αρχικά εδώ πέρα έχουμε μερικά ανθρώπους όπως συνήθως. Ρίχνουν το πρώτο ρηχτό, το οποίο είναι και αυτό που σου δίνει τα λιγότερα χρήματα. Έχει και 3 upgrade μπροστά. Και το ίδιο πράγμα γίνεται και από πάνω. Ναι, εδώ πέρα έχει, αυτά εδώ πέρα δεν μπορώ να τα πάρω, θέλουν όλα Robux, οπότε από εδώ. Εδώ έχει απλά αυτοκίνητα, θα τα δούμε όλα εδώ. Πρώτον αυτό εδώ πέρα, τα αυτοκίνητα γενικά τα χρησιμοποιούμε για να πάμε σε drops τα οποία είναι έξω από το base και να πάρουμε μορυκτά. Ναι, ωραία. Αυτό εδώ πέρα είναι το τέταρτο, μετά πάμε σε αυτό, αυτό, αυτό εδώ, ναι, γενικά έχει πολλά τέτοια, πολλά μοχήματα, αλλά ναι, και τελευταίο είναι αυτό εδώ πέρα, ωραία. Τώρα. Από εδώ. Από εδώ έχουμε ξανά droppers, 3 droppers και 2, όχι 4 droppers και 2 upgraders εδώ πέρα. Εδώ πέρα πάνω από το garage έχουμε ένα sentry gun, όποιος μπαίνει το βαράει αυτόματα, και έχουμε και bots εδώ πέρα τα οποία καλά προσέχουν το base μου. Κολλάω και δεν μου αρέσει. Okay. Εδώ πέρα είναι ένα offloader, ουσιαστικά με τα πιο μικρά που χωράνε όντως. Όταν έφερνα τα ορυκτά μπορούσα να περάσω από εδώ, αντί να έπρεπε να τα κάνω ένα-ένα από εδώ. Μπορούσα να περάσω από εδώ και να τα πετάξω όλα αυτόματα. Εδώ πέρα λοιπόν έχει μερικά εκρηκτικά, τα οποία πρέπει να πληρώσω εξτρά για να τα ξαναπάρω. Έχει μια χειροβομβίδα, ένα stick νομίζω είναι αυτό. Ένα C4 το οποίο το χρησιμοποιούμε είτε για να διαλύσουμε vaults και να πούμε μέσα, είτε για να κάνουμε raid, αλλά έκανα voice και κορέα, για να κάνουμε raid αλλά bases. Και εδώ πέρα είναι ένα ακόμα C4, απλά θέλει λιγότερο χρόνο για να σκάσει. Εδώ πέρα λοιπόν έχουμε τρία όπλα, ένα φάμος νομίζω, ένα πιστόλι και ένα ό,τι και αν είναι αυτό. Εδώ πέρα είναι απλά κουτί ηλεκτρισμού, γενικά που έχουμε ναι, όχι εδώ έξω, που έχουμε πόρτες laser, έχουμε και ένα κουτί ηλεκτρισμού, γιατί όποιος πρέπει να περάσει πρέπει πρώτα να το ανατινάξει για να φύγει το laser. Ναι, εγώ μπορώ να περάσω κανονικά όμως. Ωραία, και εδώ έχουμε δύο ακόμα sentry, ένα πάνω στο τοίχο και ένα εδώ πέρα. Εδώ πέρα είναι το vault μου, το οποίο πρέπει να μπούνε για να κάνουν raid, αλλά κανείς δεν το έχει κάνει ακόμα. Ναι, και εδώ πέρα έχει διάφορα πράγματα, όπως αυτό εδώ πέρα, αυτή εδώ πέρα τη σιταλιέρα, αυτούς τους δύο generator. Αυτό είναι μεγαλύτερο floater, ουσιαστικά για τα μεγαλύτερα οχήματα. Ναι, μερικά κουτιά, μερικά, πώς το λένε, δεν ξέρω, έχω ξεχάσει πως λέγονται αυτά γιατί φαίνεται είναι τέλος πάντων. Μερικές φιάλες αερίου. Και ναι, εδώ πέρα πάει έξω ξανά σε κάτι droppers. Θα το δούμε μετά. Και εδώ πέρα έχουμε ένα μικρό generator. Από εδώ λοιπόν είναι το armory. Έχουμε πολλά όπλα. Δύο πιστόλια. Ναι, τρία όπλα. Άλλα τρία όπλα. Εδώ έχουμε δύο MGs. Βέβαια νομίζω είναι shotgun αυτές, δεν είμαι σίγουρος. Ναι, είναι shotgun. Και εδώ πέρα έχουμε μερικά SMGs. Ωραία. Τώρα, από εδώ πέρα.
έχει ένα δωμάτιο σε αυτόν εδώ πέρα τον πύργο, τέλος πάντων, ό,τι και αν είναι. Δεν έχει κάτι μέσα το φοβερό, έχει απλά με μερικούς πίνακες ελέγχου που τίθεται πως είναι αυτή νομίζω και μερικές οθόνες και φώτα. Τίποτα άλλο. Τώρα, από εδώ πέρα. Εδώ έξω έχει δύο ακόμα sentry, ένα εδώ πέρα κάτω και ένα κρέμεται από την σκεπή. Εδώ πέρα έχουμε ένα ψώνα, νομίζω. Ναι, δεν ξέρω τι ακριβώς κάνει, ή μήπως είναι αυτό εδώ πέρα σόναρ, το οποίο ξέχασα να πω κιόλας. Δεν έχω ιδέα, πάντως ένα από τα δύο είναι σόναρ, γιατί θυμάμαι που το αγόραζα. Αν και νομίζω πως αυτό έχει πιο πολύ να κάνει με το όποιος το καταστρέφει, ανοίγει πύλη, δεν έχω ιδέα. Οπότε αυτό παίζει να είναι στην πραγματικότητα το σόναρ. Το σόναρ ουσιαστικά κάνει highlight όποιον μπαίνει στο base σου. Ωραία, και εδώ μέσα έχουμε μερικά armor, το μόνο που μπορώ να φορέσω είναι αυτό. Το οποίο σου δίνει 1,3 armor, ένα speed, 1,1 speed και 1,1 jump. Τα υπόλοιπα θέλουν rebirth για να τα πάρω. Αυτό λέει καμίσουν, οπότε είναι το ωραία. Και εδώ πέρα έχουμε ουσιαστικά απλά δύο καρέκλες και ένα χάλι για κάποιο λόγο, μην με ρωτήσει γιατί. Ωραία. Ναι. Εδώ πέρα τώρα έχουμε έναν χρυσό escape. Φαία. Ναι, δεν ξέρω. Διακοσμητικό είναι, δεν κάνει απολύτως τίποτα πραγματικά. Ή τουλάχιστον έτσι νομίζω. Εδώ πέρα έχουμε droppers, αυτά εδώ πέρα ρίχνουν χρυσό και έχει και 3 upgraders. Αυτά εδώ πέρα ρίχνουν κρυστάλλους και έχει 2 upgraders. Και εδώ πέρα και αυτά ρίχνουν χρυσό και έχει ξανά 2 upgraders. Ωραία. Εδώ πέρα έχουμε ξανά ένα sonar ή ό,τι και αν είναι αυτό να λέω. Νομίζω αυτό εδώ πέρα όταν το καταστρέψουμε σηκώνονται τα κάγκη, όχι λέω. Τότε οι πύλες εδώ πέρα από laser τέλος πάντων που έχω μέσα στο σπίτι, ξαλά σε κτίριο δεν ξέρω τίποτα δεν πως είναι. Νομίζω απλά διαλύονται, οπότε ναι δεν ξέρω, δεν έχω ιδέα πραγματικά. Εδώ πέρα. Τώρα, εδώ πέρα τελειώνουμε σιγά σιγά, έχει απλά 4 όπλα, έχει αυτό εδώ πέρα το οποίο το έχω στο inventory μου στην αρχή. Έχει ένα STG 44 και δύο όπλα που δεν ξέρω τι είναι. Εδώ πέρα θέλει ένα minigun, μάλλον θέλει rebirth. Εδώ πέρα έχει ένα, τι είναι αυτό, reactor, ναι, ένα reactor και ναι, σου δίνει χρήματα υποτίθεται. Εδώ πέρα έχουμε ελικόπτερα. Α, και εδώ πέρα έχουμε απλά το οποίο με έκανα πέφτει για ένα τραπέζι και ό,τι και είναι αυτό. Τώρα τα ελικόπτερα έχουν ειδικά τρόπερ τα οποία σου δίνουν το καλύτερο στο παιχνίδι. Ναι, και όσο περισσότερα με ελικόπτερα αγοράζει τόσο, τόσο περισσότερα παίρνουν, δηλαδή το κίτρινο παίρνει περισσότερα από το μπλε. Μετά έχουμε αυτό εδώ πέρα το οποίο είναι υποτίθεται και επιστρατιωτικό. Και αυτό το ίδιο. Αυτό και τέλος αυτό. Όχι, sorry, αυτό. Ορίστε. Και ναι, παιδιά, νομίζω αυτό ήταν το βίντεο. Άμα σας άρεσε, κάντε ένα like και ένα subscribe. Θα πούμε την επόμενη φορά. Γεια σας.